Στον ευνηδιασμό που προκάλεσε η απόφαση της Διοικού σας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου για αλλαγή του τρόπου καταβολής των διδάκτρων των φοιτητών του ΕΑΠ, αναφέρεται με ερώτησή του προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο βουλευτής Αχαΐας Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Κατσανιώτης, ο οποίος ρωτά να πληροφορηθεί τις προθέσεις του σχετικά με την απόφαση της Διοικού σας Επιτροπής του ΕΑΠ, που οδηγεί χιλιάδες φοιτητές σε διακοπή των σπουδών τους. Δηλαδή, θα πληρώνουν και πιο πολλά. Και θα έχουν και χειρότερο διακανονισμό. Και θα πρέπει, και ενώ μέχρι τώρα, μέχρι πέρυσι, ναι, είχαν κάνει ένα διακανονισμό και πλήρωναν με δόσεις, τώρα τους ζητάνε με την εγγραφή του καλοκαιριού να εξοφλήσουν το μισό και το άλλο μέχρι 31 δωδεκάτου. Το ελάχιστο που θα περίμενε να δει κανείς από μια κυβέρνηση που επικαλείται δήθεν κοινωνική ευαισθησία είναι να υπογραμμίζει διαστόματος του Προέδρου του ΕΑΠ ότι τέτοιου είδους ρυθμίσεις είναι πρωτόγνωρα ευνοϊκές για τους φοιτητές και βεβαίως δεν έχουν όμοιό τους σε κανένα ΑΕΗ της Ελλάδας. Από τη μία τάζουν και υπόσχονται νέα παραρτήματα και από την άλλη οδηγούν σε εθελούσια έξοδο χιλιάδες φοιτητές. Ενώ ο κύριος, ο καθηγητής, ο πρόεδρος. Ο κύριος Καρδάσης, ο οποίος εκτός των άλλων προσώτων χαρακτηρίζεται και από, θα έλεγα, μουσουλμανικού τύπου προσήλωση στην κυβέρνηση, ενώ παρέλαβε ένα ανοιχτό ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο με πολύ καλά τα αποθεματικά του, τώρα φαίνεται να είναι αποθεματικά. Ίσως με αυτόν τον τρόπο να ελπίζει ότι μπορεί να αυξήσει τα αποθεματικά του στις πλάτες των φοιτητών την ίδια στιγμή που δεν ακούγονται τα καλύτερα για τη διαχείριση των οικονομικών του ανοιχτού πανεπιστημίου. Παρέμβαση για το θέμα είχε κάνει και η Νόδε Αχαΐας.